flash.gr, το Φώτη Νάκο. Φώτη, καλή σου μέρα. Νομίζω πολύ καλημέρα. Η πρώτη συνέντευξη του κ. Τσοκαλά μπορεί να την αξιοποιήσετε κι εσείς βεβαίως με όλα τα όσα μας είπε και όσα απάντησε για τον κ. Δούκα και τους υπόλοιπους. Ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη νέα επικοινωνιακή πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τα νέα πρόσωπα και στους τομείς που έχουν αναλάβει έργο. Να πούμε για τον Κηφισό, γιατί είναι μεγάλο θέμα, ότι άνοιξαν δύο δεξιές λωρίδες. Γίνεται κίνηση με πολύ μεγάλα προβλήματα και δυσχέρεια για τους οδηγούς. Χρειάζεται να οπλιστούμε υπομονή για να αντιμετωπίσουν αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που προκλήθηκε από την φωτιά σε φορτηγό. Πρώτο μας θέμα, έχουμε το συναγερμό στο Βόρειο Ισραήλ για τις ρουκέτες που εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε στοιχεία αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί, αλλά είναι έντονη σύνηση σε συναγερμό περιοχή εκεί. Και να δούμε πώς θα μπορέσουν ο Μπλίνκεν και ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ που θα μεταβούν στην περιοχή, αν θα μπορέσουν να βρουν μια διέξοδο για ειρηνική επίλυση. Έχουμε και από τον ανταποκριτή μας στην Αμερική, τον Δημήτρης Λογιάννη, την έκθεση που παραδόθηκε χθες για την επίθεση, για την απόπειρα δολοφονία στο ΤΡΑΠ που καίει πραγματικά τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα χαρτί που αναμένεται να εκμεταλλευτεί ο ΤΡΑΠ στην προεκλογική εκστρατεία. Ρευστό και εκεί το τοπίο, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν οριακές διαφορές μεταξύ των δύο συνυποψηφίων. Θα παρακολουθήσουμε όλες τις μέρες και πηγαίνοντας προς τις αμερικανικές εκλογές πώς θα εξελιχθεί αυτό το μέτωπο. Μια σημείωση εδώ, το σύστημά τους είναι εκλεκτορικό. Μπορεί να προηγείται η Χάρης και να βγάλει περισσότερους εκλεκτορούς ο Τραμπ και να κερδίσει ο Τραμπ. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Αυτό έχει ξαναγίνει. Ναι. Έχει ξαναγίνει ακριβώς όπως το έχεις πει. Και μια και μιλήσαμε και για το Πασόκ, και είχατε και εσείς τη συνέντευξη. Και μάλιστα με την Κλίντον, δηλαδή είναι και. Ακριβώς. Το θυμόμαστε. Ακριβώς. Και το λέω γιατί είναι και λόγω του ονόματος έχει μια αξία περισσότερη, ας πούμε. Λοιπόν, για πάμε. Και μια και είχαμε και είχατε και εσείς την πρώτη συνέντευξη από τον νέο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να ευχηθούμε και όλοι οι ταχύ ανάρρωση και στον Παύλο Γερουλάν, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε στα social media, έκανε μια εγχείρηση στις φωνητικές του χορδές. Ο ίδιος, μάλιστα, κάνει και χιούμορ, λέει: θα είναι ευτυχής σύζυγός του από αυτή την αφωνία από τον λίγων ημέρων και βιάζεται να γυρίσει γρήγορα στα καθήκοντά του. Μακάρι να είναι λίγες ημέρες, γιατί εγώ έκανα 4 μήνες να μιλήσω, Φώτη, για μια προεπέμβαση στις φωνητικές χορδές. Όμως μιλάς αηδώς πλέον. Τραγουδά. Όλοι θυμόμαστε την τώρα. Σας, λοιπόν, αλλά τώρα. Δεν τρέπεσαι. Αφού έτσι μιλούσες, τι να κάνουμε. Αλλά τώρα πρόσεχε, πέτυχε η εγχείρηση. Πέτυχε. Και ο ασθενής επιθύρασε. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε, Φώτη. Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στα παιδιά σου. Να είστε καλά.